Το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από πολίτες και ομάδες πολιτών για να βγάλουμε κάποια πράγματα στην επιφάνεια, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε μόνοι μας να τα διαχειριστούμε και να τα διεκδικήσουμε, παρά μόνο εάν ενωθούμε, να συνεργαστούμε και αν όλοι μαζί δώσουμε ένα κοινό αγώνα. Στα πλαίσια αυτά είναι και η επόμενη προσκεκλημένη μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο, όπως σας είχα πει από εχθές, είναι τα μέλη από τον Ελλήνων Συνέλευση, μια πρωτοβουλία, μια προσπάθεια που ξεκινάει από τους πολίτες για τους ίδιους τους πολίτες. Καλωσορίζω στο Ραδιοθάλαμο τον κύριο Μάριο Κουνδουράκη, τον Μιχάλη Καλόγνωμο, τον Σταμάτη Ξενάκη και τον κύριο Αλέξη, γνωστό και μη εξαιρετός από το στίβο γενικότερα της ζωής και των αγωνισμάτων, αλλά τώρα μπαίνει και σε άλλους στίβους και αγωνίζεται. Κύριε, καλωσορίζετε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η ΕΣΥ? Καλημέρα και από μένα, είμαι ο Μάριος Κουνδουράκης. Τα γραφεία ΕΣΥ είναι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ιδρυθεί σε όλη την Ελλάδα, είναι νομικού προσώπου, είναι με δικό μας άφημί, είναι ιδρυμένα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος, είναι εκπροσώπηση του πολίτη, ο πολίτης γίνεται ενεργός, παίρνει ρόλο στην πολιτική σκηνή, γιατί η δύναμη του πολίτη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι πολίτες κρατούμε το Δήμο, κρατεί το Δήμο. Τα γραφεία ΕΣΥ θέλουμε αύριο μεθαύριο, μαζεύοντας όλους τους πολίτες και να δείξουμε τη δύναμη που έχουμε, να πάμε σε εθνοσυνέλευση. Είναι αυτό το οποίο δεν έγινε ποτέ από τον Καποδίστρια. Σκοπός μας είναι να μαζέψουμε όλους τους Έλληνες χωρίς ομάδες, γιατί τα κόμματα τα οποία μας έχουν κομματιάσει και μας έχουν κάνει ομάδες αυτή τη στιγμή και τα τελευταία ειδικά 6 χρόνια βλέπουμε πόσο πολύ έχει πατηθεί και έχουν καταχραστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει δημοκρατία, είμαστε υποκατοχή, βιώνουμε στην ουσία ένα οικονομικό πόλεμο. Πρέπει οι πολίτες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια μας. Βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα και όλες τις κυβερνήσεις έχουν αποτύχει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Υπάρχει ένας μηχανισμός που λέγεται κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιοδήποτε κόμμα, όλα μαζί αυτά είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος έχει να κάνει με τις τράπεζες, έχει να κάνει με το μόνο το κατεστημένο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν αξίες, έχουν πατηθεί τα πάντα. Δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει ελευθερία. Είναι αξίες οι οποίες έχουμε χάσει. Αυτά πρέπει να τα αποκτήσει ο πολίτης και είμαστε η Ελλήνων Συνέλευση για να φτιάξουμε την Ελλήνων Πολιτεία, η οποία θα πατάει πάνω σε αξίες και σε αρχές. Μακριά από κόμματα και από χρωματικές δεσμεύσεις και προκαταλήψεις των προηγούμενων δεκαετιών και συνηθιών που είχαμε στο πολιτικό μας στερέωμα, δηλαδή σαν χώρος κινείστε πολιτικά, πού περίπου, με τι απόψεις, υπέρ του ευρώ, κατά του ευρώ, υπέρ της δραχμής, αυτοδιαχείριση, τοπικές δημοκρατίες, περιγράψτε μας έτσι λίγο το πλάνο των σκέψεων και των θέσεων σας. Αυτό το οποίο πορευόμαστε είναι οι προγόνοι μας. Το μόνο κοινό το οποίο πρέπει να έχουμε είναι οι Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει το τι ομάδα ανήκει ο καθένας, το τι εκπαίδευση και το τι μόρφωση έχει ο καθένας. Μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μέλος στο γραφείο ΕΣΥ, ανεξάρτητα με το ποιο κόμμα άνοιγε μέχρι τώρα, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική ομάδα, ανεξάρτητα με τις γνώσεις. Με βασικό γνώμονα την πορεία της χώρας, την πορεία του έθνους, την πορεία της Ελλάδας σαν Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη ή έξω από την Ευρώπη. Αυτά τα θέματα τα έχετε καθόλου αγγίξει σαν φορέας? Βέβαια, γιατί όπως σας είπα πριν, επειδή βιώνουμε ένα οικονομικό πόλεμο, έχουμε οικονομικά όπλα τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Όλα αυτά τα οποία θα σας πούμε τώρα και θα σας τα αναλύσω, Μιχάλης, οικονομικά, είναι με αποδείξεις. Οτιδήποτε θα πούμε σήμερα και θα ακουστούν πολύ παράξενα, μιλάμε για αποδείξεις, οι οποίες είναι επίσημες και από δικαστήρια και από αρμόδιους φορείς όλο τον κόσμο και από τους δικούς μας, οι οποίοι διαχειρίζονται τα χρήματα τα οποία είναι του Έλληνα. Στην ουσία μιλάμε λοιπόν για κληρονομιά, κληρονομικό δίκαιο. Το δίκαιο των εθνών είναι αυτό, το οποίο δηλώνει και γράφει πόσο σημαντικό είναι η εκπροσώπηση του έθνους, να δηλώσουμε σαν έθνος. Εγώ αυτό το οποίο θα σας διαβάσω, το πρέπει να καταλάβετε τι έχει γίνει, και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει τουλάχιστον αυτό ο κόσμος σήμερα, και θα περάσουμε μετά στα οικονομικά όπλα τα οποία έχουμε. Γιατί δεν μιλάμε για ευρώ, δεν μιλάμε για να εξαρτιόμαστε και να δανειζόμαστε. Μια ζωή η Ελλάδα, και ακόμα για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά και χρόνια, ήταν υπό την κατοχή κάποιων και δανειστών και διαχειριστών. Και πρέπει πάντα να μας κρατάει κάποιος, να έχουμε πάντα κάποιος να μας κρατάει και να έχουμε δανειστεί πάντα. Γιατί έχουμε δικά μας χρήματα, αυτό το αποδείξουμε και έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Πάμε λοιπόν, το έχω μπροστά μου ένα ΦΕΚ που είναι επίσημο έγγραφο,
είναι το 18α του 2013, σελίδα 355-356. Εδώ λοιπόν σε αυτό το ΦΕΚ, θα σας το πω όσο μπορώ πιο απλά, αυτό που λέει ξεκάθαρα ήταν υπαγόμαστε πλέον στο αγγλικό δίκαιο. Υπαγόμαστε στα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου Λουξεμβούργου και γράφει λοιπόν στο 4, παράγραφος 4. Το δικαιούχο κράτος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ παρετούνται με την παρούσα αμετάκλητα και αναπιφύλακτα. Μαζένε λοιπόν όλα τα κόμματα και όλη η πολιτική μέχρι σήμερα ότι θα διαχειριστούμε και θα κάνουμε διαπραγμάτευση, θα ασκήσουμε μνημόνια και θα προχωρήσουμε σε διαφορετική κυβέρνηση. Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Από το 10, γιατί αυτό που έχω μπροστά μου το ΦΕΚ είναι το 13, από το 10 και το κάθε μνημόνιο αναφέρει λοιπόν αυτό, ότι παρετούνται αμετάκλητα, αναπιφύλακτα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, χωρίς όρια λοιπόν, αναπιφύλακτα. Και χωρίς όρους. Μπορούν όλοι οι νομικοί να έρθουν στα γραφεία μας να δούνε, να τους εξηγήσουμε και να μας βοηθήσουν στον αγώνα που κάνουμε οι πολίτες. Στο τι ακριβώς γίνεται, τι υπάρχει νομική ομάδα στα κεντρικά της Αθήνας. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα, είμαστε όλοι μαζί πάρα πολύ οργανωμένοι. Ανά πάση στιγμή ο ένας συνέλληνας είναι δίπλα στον άλλο, όχι απέναντι. Και επίσης στο τέλος το ΦΕΚ αυτό που είναι στο μνημόνιο αναφέρει ότι όλα αυτά ισχύουν στο μέτρο που δεν απαγορεύει το αναγκαστικό δίκαιο, το αναγκαστικό νόμος. Έχει να κάνει λοιπόν με το δίκαιο των εθνών. Είναι πολύ δυνατό και καταργείς τα πάντα. Πατάς πόδι σαν κυρίαρχο, σαν ιδιοκτήτης πλέον. Γιατί ο Έλληνας πολίτης, ο αυτόχθονας ηθαγενής, είναι ιδιοκτήτης. Και εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή διαχείριση και μας κάνουν διαχείριση και μας εκπροσωπούν. Όχι αντιπροσωπεύσει. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Στο ίδιο λοιπόν μνημόνιο αναφέρει πιο πάνω ότι κατάσχονται και έχουν παραδώσει κυριαρχία τα περιουσιακά μας στοιχεία, που καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι, τα κινητά, έτσι, αλλά και τους ίδιους. Τι σημαίνει οι ίδιοι? Είναι η Βουλή, άρα και οι ίδιοι. Και οποιαδήποτε υπηρεσία και τα σύνορά μας, ο στρατός και η αστυνομία είναι όλα παραδομένα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το μόνο που περιμένουμε είναι να μας υποδείξουν αυτοί που μας διαχειρίζονται και έχουμε δανειστεί, δανειστές δηλαδή στην ουσία, άρα είναι προδότες όλοι αυτοί. Πολιτική μέχρι σήμερα, όλοι και γνωρίζουν όλοι. Και ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίσαν, έπρεπε να παραιτηθούν από τη Βουλή μέσα σαν 300, θα παραιτηθούν. Και όλοι αυτή τη στιγμή είναι μηνιόμενοι για σκάτη προδοσία και παράβαση καθήκοντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Και αυτό είναι ΦΕΚ, είναι επίσημα χαρτιά. Το λέω εγώ. Γράφει το ΦΕΚ. Οπότε θα ήθελα τώρα να περάσουμε στον. Μα πει ο κ. Καλόγνωμος τώρα. Με τα οικονομικά εργαλεία τα οποία έχουμε. Ναι. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια για να αλλάξει? Ναι, καλημέρα σε επομένα. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα όσο πιο σύντομα γίνεται, διότι σίγουρα το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα προσπαθήσω να αναλύσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όπως σας είπε και ο Μάριος, όταν μπήκαμε στα μνημόνια μέσα το 2010 που μπήκαμε στα πρώτα μνημόνια, ο Αρτέμις ο Σόρας έκανε μία προσφορά, ως πρώτη προσφορά για να αποφευχθεί αυτό, δωρίζοντας στη κυβέρνηση 8 τράπεζες συμμετοχής Ανατολής. Οι μετοχές, 8 μετοχές, συγγνώμη, της Τράπεζας Ανατολής. Οι μετοχές αυτές, αφού μελετήθηκαν και βγήκε μια απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών, τιμολογήσανε ως έκαστη σε αξία 672 δισεκατομμύρια ευρώ, σημερινή εποχή. Παρόλα τα αυτά, επειδή η κυβέρνηση ήδη είχε υπογράψει τα μνημόνια και είχε παραδοθεί πλέον, δεν μπορούσε να αποφασίσει αμετάκλητα, δεν κάνει αποδοχή των μετοχών, παρόλο που βεβαιώθηκε ο φόρος στον Αρτέμις Σόρα, 27,2 δις, και ποτέ δεν εισπράθηκε από αυτόν. Αυτό ήταν η πρώτη προσφορά που έκανε το 2010, αφού δεν κατάφερε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, προσπάθησε με ένα δεύτερο τρόπο να ξανακάνει πάλι το ίδιο. Έκανε μία προσφορά λοιπόν το 2012, λίγο πριν πούμε στο δεύτερο μνημόνιο, μία προσφορά 600 εκατομμυρίων σε 6 ομόλογα Αμερικανικού Δημοσίου από τράπεζα 3α συν. Τα ομόλογα αυτά ήταν σε 6 ομόλογα, τα οποία ήταν κατά τα κατέθεση ο Αρτέμις στη Modra Bank of Canada, στο όνομα του ελληνικού κυρίαρχου έθνους. Έχει σημασία αυτό που σας λέω, δεν το κατέθεσε στην ελληνική δημοκρατία, ούτε στο ελληνικό κράτος, το κατέθεσε στο ελληνικό κυρίαρχο έθνος, Sovereign Greek Republic λέγεται. Ο σκοπός και ο λόγος που έγινε αυτό είναι πολύ απλός, διότι τα λεφτά αυτά κατατέθηκαν στους ιδιοκτήτες
του πλούτου αυτού, όχι στους διαχειριστές. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι άλλο διαχειριστής και άλλο ο ιδιοκτήτης. Ο κάθε ένας ταυτόχρονα σταγενής πολίτης είναι ιδιοκτήτης του πλούτου. Και το κράτος, το εκάστοτε κράτος και κυβέρνηση είναι οι διαχειριστές του. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Οπότε, αφού κάνει την κίνηση για να κατέθεσε αυτό το ποσό, προσπάθησε να κάνει επαφές με την κυβέρνηση, ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό, ώστε να πληρωθεί το χρέος και να φύγουμε από αυτά τα απεχθή και άδικα μνημόνια που είχαν υπογράψει. Βέβαια, οι όροι που είχε βάλει ήταν λογιστικό έλεγχο του κράτους για να δούμε πραγματικά κάτι πολύ εύλογο. Πολλοί Έλληνες ίσως θα θέλαν να απαντηθεί πόσο πραγματικά είναι το χρέος. Και επίσης, αν βρεθεί κάποια παρατυπία, να αποδοθούν ευθύνες. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες αυτό θέλανε. Οι όροι αυτοί προφανώς δεν αρέσανε και συνεχίστηκε. Δεν συνεχίστηκε μάλλον η προσπάθεια αυτή. Συνεχώς απορριπτόταν όλες οι προτάσεις, παρόλο που πηγαίνανε εξώδικες προτάσεις στους υπουργούς, στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο. Κανείς από αυτούς δεν δέχτηκε ποτέ να δώσει σημασία σε αυτή την προσφορά, με αποτέλεσμα να μπούμε το 2012 στο δεύτερο μνημόνιο. Θα μπούμε στο δεύτερο μνημόνιο το 2012, με αποτέλεσμα ο Αρτέμις να καταφύγει σε μία μήνυση εσχάτης προδοσίας προς παράβαση καθήκοντος σε όλους τους υπεύθυνους, συμπεριλαμβανομένου του Πρόεδρου, του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και σε όλα τα κόμματα της Βουλής. Παρόλα αυτά, αφού απορρίφθηκε αυτή η πρόταση και τελικά δεν κατάφερε να γίνουν όλα αυτά, έρχεται ένας μηχανισμός κυβέρνησης μέσω ενός αντιπροσώπου της, το Άδωνη του Γεωργιάδη, έκανε μήνυση στον Σόρα, στον Αρτέμι τον Σόρα, ότι διαψεύδει ψευδές ειδήσεις, ανησυχία λαού και παρουσιάζει ψευδή έγγραφα. Δηλαδή εννοούσε ότι αυτά τα έγγραφα που είχε παρουσιάσει, τα ομόλογα, είναι πλαστά. Έγινε το δικαστήριο, βγήκε η απόφαση, η οποία ο αριθμός απόφασης, τη λέω για όποιος ενδιαφέρεται, είναι 67-650-13, η οποία πανηγυρικά αθώωσε τον Αρτέμι Σόρα. Απεδείξε στο δικαστήριο ότι τα ομόλογα είναι όντως γνήσια, ελέγχθηκε ο σειρακός αριθμός τους, αποσύρθηκαν όλες τις κατηγορίες περί ανησυχίας πολιτών και κατάλυσης συντάγματος που είχαν αποδοθεί. Και ταυτοχρόνως έγινε αυταπάγγελτη μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη για ψευδές κατηγορίες. Αυτό βασικά ήταν άλλο ένα οικονομικό, μια οικονομική προσφορά μάλλον που κατέθεσε ο Αρτέμις Σόρας το ελληνικό έθνος, η οποία από ό,τι καταλάβατε δεν είχε καμία προσοδοφόρα εξέλιξη για το έθνος μας. Οπότε τώρα θα ήθελα να περάσω να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι τεκμηριωμένο και υπογεγραμμένο από όλους τους εθνικούς, ανώτατους εθνικούς θεσμούς και παγκόσμιους. Μέσα σε 10 ελληνικές τράπεζες υπάρχουν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ένα τεράστιο ποσό, το οποίο είναι κληροδότημα όλων των Ελλήνων. Το ποσό αυτό είναι 115 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι τεράστιο το ποσό. Το οποίο πού προέρχεται το ποσό αυτό, το οποίο έχει αφήσει στους Έλληνες. Το ποσό αυτό είναι σε μορφή καταπιστεύματος και είναι κληροδότημα όλων των Ελλήνων αυτόχθονων πολιτών. Αυτό έχει προέρχεται από μια συμφωνία που γράφει το 1945 στο Bretton Woods της Αμερικής, στην οποία όλα τα μέλη της συμφωνίας αυτής συμφωνήσανε να δημιουργήσουν ένα ταμείο το οποίο θα επενδύσει το κάθε κράτος μέλος ένα ποσό, στο οποίο να επενδύονται το ποσό αυτό στην αντιστοιχεία χρυσού πάντα, θα επενδύεται σε χρηματιστηριακά προϊόντα, ώστε να παράγει πλούτο για όλα τα κράτη-μέλη. Αφού έγινε αυτό λοιπόν, δημιουργήθηκαν αναγκαστικά δύο ταμεία για να μπορούν να διαχειριστούν όλοι αυτές τις οικονομικές συναλλαγές. Το ένα εξ αυτών ήταν και το ΔΝΤΟΥ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο πήγαμε ως μέτοχοι με 40 εκατομμύρια δολάρια η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ιδιωτικό μέλος και μέτοχη του ΔΝΤΟΥ,
ασχέτως τη συμπεριφορά του σημερινή. Και επίσης ιδρύθηκε και η Παγκόσμια Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανασυγκρότησης Κρατών. Και σε αυτή είμαστε μετοχή με 25 εκατομμύρια δολάρια. Ο σκοπός αυτών των δύο μηχανισμών ήταν να ελέγχουν όλες τις παγκόσμιες αναλλαγές και από όλες τις παγκόσμιες αναλλαγές που γίνονται σε κρεμαστηριακά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, ένα ποσοστό να μπαίνει στο κουμπαρά του Παγκόσμιου Ταμείου, το οποίο αργότερα θα χρησιμοποιείται για να μπορούν τα κράτη τα οποία βρίσκονται είτε σε κρίση, είτε σε ανοικοδόμηση, είτε σε ανασυγκρότηση, να δανείζονται άτοκα από 1 έως 50 χρόνια χρήματα από αυτό το ταμείο με εγγύησεις για το σκοπό αυτό. Οπότε, άμα φανταστείτε ότι από το 45 που έγινε αυτή η συμφωνία μέχρι σήμερα, αυτό τα ποσά που σας λέω είναι από παγκόσμιο ισολογισμό του 2007. Και αγγίζουν τα 115 δισεκατομμύρια μέσα σε 10 τράπεζες. Θα φανταστείτε ότι στην Εθνική Τράπεζα υπάρχουν 54 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, μπορεί να φαίνεται εξωπραγματικό, όμως είναι υπογεγραμμένα. Τα ποσά είναι πραγματικά. Είναι όντως, ναι, το καταλαβαίνω. Και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύ όλο αυτό μπορεί να είναι αληθινό για να είναι χρησιμοποιήσιμο στο. Σε όλη φάση τη δική μας την περίπτωση. Το καταλαβαίνω, όμως αυτά τα ποσά κάθε χρόνο υπογράφονται πρώτα από τους θεσμούς, τους ανώτατους θεσμούς της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και για τον ισολογισμό αυτό που έχω στα χέρια μου είναι το 2007 τον κύριο Παπούλιας, από τον κύριο Λογοσκούφη και από τον αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για την Ελλάδα τότε, τον κύριο Αδαμάντιο Βασιλάκη. Επίσης, εκτός από αυτούς που είναι οι ανώτατοι θεσμοί στην Ελλάδα, τους υπογράφουν και παγκόσμιοι θεσμοί. Όπως είναι το Βατικανό, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είναι 17 ανώτατοι δικαστές, όπως είναι το Ιντερπόλ. Όλοι οι ανώτατοι θεσμοί τα ελέγχουν και τα επικυρώνουν με την υπογραφή τους. Όλα τα μέλη κράτη έχουν δικαίωμα σε αυτά τα χρήματα, αφού παρουσιάσουν κάποιο πρόγραμμα, να δανειστούν άτοκα για 1 έως 50 χρόνια χρήματα από εκεί πέρα. Μέχρι ακόμα και κάποια περίοδο η Ελλάδα έπαιρνε λεφτά από εκεί πέρα, δανεικά, για να χτίσει έργα. Η Πυρκάλ, την ξέρουμε πολύ την Πυρκάλ, από εκεί χτίστηκε. Ο Σκαραμαγκάς στην Αφυγεία, από εκεί χτίστηκαν. Ο σιδηροδρομικός σταθμός Αθήνα Πειραιά, από εκεί χτίστηκε. Όμως μετά, για κάποιο λόγο, αυτές οι χρηματοδοτήσεις σταματήσανε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο με αυτό το θέμα. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε ήδη πριν είναι, τη δεκαετία. Μάλιστα, εγώ θα σταματήσω εδώ. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας, θα πούμε μερικά πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις που έχετε αναλάβει και έχετε κάνει εδώ στην περιοχή μας. Γιατί προχθές είδαμε και ένα στιγμιότυπο στην εφορία του Αγίου Νικολάου. Έχετε πάει και έχετε θέσει κάποιες μηνύσεις, κάποια έγγραφα. Πείτε μας σχετικά και το πώς και το κυρίαρχο εκείνο που πρέπει να μείνει από την κουβέντα μας. Πώς μπορούν οι πολίτες οι οποίοι μας ακούνε να πλησιάσουν το ΕΣΥ και να γίνουν μέλη και να γίνουν φίλοι και να ενημερωθούν καλύτερα. Ωραία, εγώ θέλω απλά να συμπληρώσω κάτι πολύ γρήγορα σε αυτό που ανέφερε ο Μιχάλης. Ότι από το λογαριασμό αυτού του καταπιστεύματος, ακόμη και σήμερα, τραβάνε χρήματα. Έχουμε ΘΕΚ 28-12 του 2015. Υπάρχει 1η Δευτέρου του 2016. Τραβήξαν χρήματα για αύξηση του μερίδιου μας στο Δούνο του. Δεν γίνεται όποτε θέλουν να τραβάνε και όποτε θέλει ο πολίτης να μην τραβάνε και να ταγιζόμαστε. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό που κάναμε εμείς ήδη και έχουμε κάνει μια σημαντική κίνηση και έχουμε ρίξει στην ουσία ένα όπλο στο σύστημα, στο μηχανισμό που είπαμε πριν, είναι το εξής. Όλοι οι πολίτες μπορούμε να καταθέσουμε μια εντολή εξουσιοδότησης εξώδικη σε όλα τα της ΔΟΗ, σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και σε όλες τις τράπεζες. Είναι μια εντολή η οποία λέμε πληρώνουμε. Δεν λέμε δεν πληρώνουμε. Έχουμε χρήματα, σας τα δείχνουμε, σας δείχνουμε από πού θα πάρετε τα χρήματα, ο λογαριασμός. Φαίνεται ακόμη και ο έφορος μπορεί να το δει, και το Υπουργείο Οικονομικών, και οι τράπεζες μπορεί να τη ζουν λογαριασμούς, και τα ταμεία. Υπάρχει βίντεο και μαρτυρία του Βορφάκη πρόσφατα ότι οι εφορίες με ΦΕΚ του 1854, όλα αυτά μπορεί να τα δουν οι πολίτες στο γραφείο μας, και να σας πείσουν και εσάς, αν θέλετε, απαραίτητα έγγραφα μεταφεύγοντας, ότι οι εφορίες είναι ιδιωτικές. Πού πάνε λοιπόν τα χρήματα που πληρώνω, που έχω επιχείρηση και πληρώνει και ο κάθε ένας που έχει επιχείρηση. Πού πάνε τα χρήματα στην εφορία, ο φορολογούμενος Έλληνας, πού πάνε τα χρήματα. Δεν γίνεται τα χρήματα, όπως λέει ο Βαρουφάκης, να μην τα βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εξώδικες λοιπόν εντολές αυτές είναι ξεκάθαρες. Λέμε ότι πάρτε χρήματα, σας πληρώνουμε, πάρτε όσα θέλετε. Γράψε μου επίσημα πόσα πήρες, κόψε μια απόδειξη να ξέρω πόσα πήρες. Σε εξουσιοδοτώ να πάρεις τα χρήματα τα οποία χρειάζεσαι σαν κατακεφαλήν
εξωτερικό χρέος που έχω, γιατί ο κάθε Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει 47.000 χρέος, ακόμη και τα παιδιά μου έχουν 47.000 χρέος κατά κεφαλή, ακόμη το παιδί που πιάνει το 16 του δίνω αλφα φημή. Για ποιο λόγο δίνω αλφα φημή στα παιδιά τώρα, και δεν του δίνω όταν κάνει μια επιχείρηση όταν φορολογηθεί? Να μας απαντήσει ένας πολιτικός από τη Βουλή μέσα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οπότε εμείς λέμε, πάρε το εξωτερικό χρέος. Το πληρώνω. Αν όλοι οι πολίτες κάνουμε το εξώδικο, αυτή την εντολή στην εφορία, σταματάμε να έχουμε εξωτερικό χρέος. Ας μας απαντήσουν γιατί δεν τα αγγίζουν, γιατί δεν τα παίρνουν, γιατί δεν θέλουν να κουμπίσουν τα χρήματα αυτά. Γιατί, μήπως γιατί αναγνωρίζουν ότι έχουμε περιουσία, έχουμε κληρονομιά. Μήπως γιατί αναγνωρίζουν το έθνος. Δεν αγγίζουν, δεν παίρνουν το 1 ευρώ. Αν πάρουν 1 ευρώ, θα αποδείξουν ότι υπάρχουν. Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι. Τους λέμε ότι πάρτε τα χρήματα και απαντήστε μας σε 5 μέρες τι έχετε κάνει. Αν τώρα εκείνοι δεν τα παίρνουν και να κουμπάνε και όπως μας είπε εδώ και η έφορος, υπάρχουν προσαυξήσεις, είναι δικό τους πρόβλημα. Το ρόλο μετά έχουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, όχι εμείς. Και εμείς έχουμε απόφαση δικαστηρίου ότι τα 600 είναι κατατεθειμένα σε εμάς. Δεν είναι το Αρτέμι, είναι δικά μας τα χρήματα. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι, είναι κληρονομιά. Όπως και το καταπίστευμα, είναι κληρονομιά. Πρέπει να μαζευτούμε και να πάρουμε τα χρήματα. Ωραία. Δεν μένει άλλος δρόμος. Είναι μοναδικός ο δρόμος αυτός. Μονόδρομος είναι. Σε ό,τι αφορά τώρα, κύριε Κουντουράκη, το θέμα της επικοινωνίας και της επαφής των πολιτών με την συγκεκριμένη κίνηση, πού μπορούν να σας βρουν, πώς μπορούν να έρθουν στην επικοινωνία μαζί σας και πώς μπορούν να ενημερωθούν σχετικά. Είμαστε στην Κονδυλάκη 7, στην πιάτσα ταξί. Κάνουμε συνήθως κάποιες μέρες οι οποίες το δημοσιεύουμε όσο μπορούμε σε τοπικά μέσα ή ακόμη και στο Facebook, σε κάποιους οργανισμούς δικτυακούς που έχουμε. Ενημερώσεις. Κάνουμε ενημερώσεις και προσωπικά, οπότε μπορούν και εμάς να μας βγουν οι πολίτες που ενδιαφέρονται. Θα αφήσουμε και εσάς τα τηλέφωνά σας. Τα τηλέφωνά μας. Χθες συγκεκριμένα κάνουμε μια ενημέρωση στο Καλό Χωριό. Έχουμε σκοπό να πάμε και σε άλλες περιοχές εκτός σε κάποιες άλλες περιοχές όπως είναι η Νεάπολη, όπως είναι η Ελούντα. Καθημερινά πολεμάμε το μηχανισμό έτσι. Επίσης, αυτό το οποίο θα κάνουμε στην πορεία και θα το κάνουμε επίσημα με έγγραφο πρόσκληση. Θέλουμε κάποιο ραντεβού, κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, πώς μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει, να συνεισφέρει, να συνεργαστεί. Ναι, γιατί είπα την αρχή ότι είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος του Δήμαρχου και του Δημάρχου και του κάθε πολίτη που έχει δώσει την εντολή στον Δήμαρχο. Ο πολίτης είναι η δύναμη, είναι κρατήν το Δήμο. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή κάνει συμβούλια για πολύ σημαντικά θέματα. Και οφείλει λοιπόν αυτή τη στιγμή να δεχτεί και εμάς και να του δείξουμε την πρότασή μας σαν πολιτικός φορέας. Και θα κατέβει εκπρόσωπος πολιτικού φορέα από τα κεντρικά για να του παρουσιάσει ένα πλήρη φάκελο με τα οικονομικά εργαλεία τα οποία μπορεί ο Δήμος να κατεβάσει σαν ποσό και να εξοφλήσει ο κόσμος και να χρηματοδοτεί όλη η Ελλάδα, όχι μόνο ο Άγιος Νικόλαος. Είναι 2,3 είναι έτοιμα για να κατέβουν τα χρήματα και ο Δήμος σαν φορέας, επίσημος φορέας και είναι πολύ πιο πάνω και από την κυβέρνηση, είναι κυβερνήτης ο Δήμαρχος, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν έργα, υπάρχουν εγγυήσεις από τις συμμετοχές του Αρτέμι, υπάρχει και ο φορέας. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι ένα αίτημα. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε και εξέλιξη στο θέμα αυτό. Κύριε, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Ραδιόφωνο του ΛΑΤΟ FM. Είχαμε την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε λίγο μεταξύ μας, μια πρώτη γνωριμία. Ο αέρας μας είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχετε κάτι νεότερο σε επικοινωνικό επίπεδο να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Η συχνότητά μας είναι φιλόξενη. Οι ακροατές έτσι κι αλλιώς είναι αυτοί που είναι σκεπτόμενοι πολίτες και θα καταλήξουν τελικά προς τα πού θα στραφούν και με ποιους θα έρθουν κοντά για να βγουν από το αδίωξο στο οποίο έχουν μπει όλοι μας. Κύριε, εμείς το ραδιοφωνικό μας ραντεβού το ανανεώνουμε για άλλο το πρωί λίγο μετά από το επιθέσιο.